Ντιάντζελο ο Ντάρνελ. Πιο ψηλά ο Ντάρνελ, κατοχή όμως για τους γηπεδούχους με τον Χρήστου. Κλειστή αίθουσα Άκης Κλεάνθου, σου τριών πόντων από την κορυφή, λες και μας άκουσε ο Μάντερσον. Ο Μάντερσον, ο Χρήστου ωραία διαβάζει την κατάσταση και πάει μέχρι μέσα, 5-0 από σε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Πίγκραμ μέχρι μέσα στη γωνία Μονιάτης, με αυτοπεποίθηση θα το βάλει. Ακεί εδώ, καλή άμυνα από τον Μονιάτη. Μάντερσον απαντά, άργησε πολύ ο Ντιάντζελο να βγει πάνω στο σούτ. Μάρτιν γίνει ωραία, πάει και κίνηση, φοβερή τρίπλα. Φλόουτσερ και μπλοκ εντύπωση ακόμα από τον Ντιάντζελο, ήταν ωραίο το play του. Κωστή αυτός προσποιείται, θα πάει μέχρι μέσα, θα βρει τον ελεύθερο Μακί. Αυτός με λίγη σκέψη παραπάνω, αλλά θα το βάλει. Time out για τον Μονιάτη, 18-9. Άλλο ένα drive και άλλο ένα καλάθι, 6-0 πια το σερί της ΑΕΛ που άμυνες. Ο Φένερ κάνει λάθος, ο Μάρτιν θα κλέψει και έχει ευκαιρία να πάει στον εθνιασμό. Αλλάζει το χέρι, ωραίο τελείωμα, goal foul. Διάντζελο, goal foul, νάτος ο Διάντζελο που πήρε τις προσπάθειες του, αστόχησε, πήρε κάποια foul. Σε μια άμυνα που προκάλεσε τον αντίπαλο του πως θα τον παίξει και είναι καλή σε πρώτο χρόνο. Σουτάρια τρεις ο Μακή και κάτι του λέει και τώρα θα δεχτούν παρατήρηση των δύο τους. Ο Σταύρου στον Μάρτιν, η πάσα στον Παναγίδη, Σταύρου για τρεις ελεύθερος. Μάρτιν στο επιθετικό, έχει χώρο να τελειώσει και θα το κάνει. Η Πάφος στην μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι στο σύν 11, πάρα πολύ καλά παίζει ο Απόπ. Στιγμή σε αυτό το μικρό πρώτο δείγμα να χρειάζεται λίγο ακόμα μοντάρισμα. Ντιάντζελο εδώ, ωραία θα πάει κοντά στο καλάθι. Σουτ τριών πόντων με Καμπύλη, ωραίο σουτ, πολύ καυτός είναι ο Μαγκή, αυτό λέει κλέβει. 2-1-2-1 Χρήστου και Μάρτιν με το πολύ ωραίο στυλ που έχει ο Μάρτιν. Και άλλο ένα τώρα από τον Μάρτιν από μακριά, αυτό θα το βάλει, 20 πόντους διαφορά. Το πώς θα τελειώσει τη φάση, Μάρτιν γρήγορα στον Μάντερσον, ωραία προσπίση για μια τρίπλα και αφήνει στην, ο καλάθι την μπάλα για το συν 20. Ωραία πολύ πάσα και έξυπνα προσποιήθηκε ο Μονιάτης, έξτρα πάσα του Πίγκραμ στον Πιτάκα, ωραίο μπάσκετ από την άλλη σε αυτή την κατοχή, δεν τα καταφέρνει εδώ, Πίγκραμ ωραία σκαστή πάσα και ένα εύκολο τελείωμα, time out παίρνει ο Χάτι Ελχάτζ αφού βλέπει την άλλη να μειώνει στους 16 πόντους. Προετοιμασίες για, για το σημερινό παιχνίδι, ωραία πάσα, πολύ ωραία από τον Μακί στον Παναγίδη. Άλλο ένα ωραίο τελείωμα για την Πάφο. Του δίνουν του Κωστή το σούτ, αυτός το παίρνει και θα το βάλει. Από τον πάγκο της ομάδας 66-44. Μονιάτης μέχρι μέσα, ούτε τώρα. Follow από τον Φένερ. Ωραία, η ΑΕΛ θα βρει την λύση με τρεις από τον Μονιάτη και ένα... Διάβασε προσπάθεια να πάει σε έναν down screen και να βρει τις αλλαγές στον Ντιάντζελο. Πίγκραμ από μακριά και η διαφορά στους 11 στα δύο τελευταίες κατοχές στην λήξη της περίοδου και στην έναρξη. Εδώ ο Πίγκραμ βάζει χέρι στην μπάλα και κλέβει και ο Πιτάγας φεύγει στον εθνιασμό. Πατάει γερά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 9 πόντι η διαφορά. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ξεκινάει τώρα, τους είχε πει. Εδώ ο Μάρτιν εδώ. Ωραία πάσα από τον Παναγίδη. Ο Άντερσον έρχεται τώρα και για το κλέψιμο. Ο Φένερ και άφησε τον Χρήστου μόνο για 3 από τις 45. Θα το βάλει. Μεγάλο σου είναι αυτό. Time out για την ΑΕΛ. Ωραία η άμυνα που βγάζει ο Παναγίδης. Τάκας. Είχε ξεκινήσει στην θέση του ο Γρίβας. Σούτριον πόντων από τον Πίγκραμ. Η ΑΕΛ είναι εδώ. Στο πλην 8. Μέσα και κάπου δείχνει να έχει κολλήσει επιθετικά ο Απόπ. Και τώρα ο Φένερ με ταμπλό. Η ΑΕΛ στους 6, το time out θα έρθει από τον πάγκο του Απόπ και τώρα έχουμε παιχνίδι 74-68, 4,5 λεπτά για το φινάλε. Ναγίδης, Μακή, κλείστηκε νομίζω εκεί που πήγε, θα πάρει δύσκολη προσπάθεια αλλά θα βάλει πολύ μεγάλο σουτ. Ωραία πάσα από τον Πίγκραμ και τελείωμα από τον Ντιάντζελο, 77-71, πολύ καθοριστική, πολύ καλή στα τελευταία κομμάτια των αγώνων της. Σουτ τριών πόντων από τον Πιτάκα. Ο Φένερ
για τρεις μπροστά στον Παναγίδη. Αυτό θα το βάλει ο Φένερ. Ζήτης ο Πιτάκας. Μακί για τρεις. Και αυτό μέσα από πολύ μεγάλη εμφάνιση. 96-81 παίρνει μεγάλη νίκη.